Γεια σας. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι ιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για την ιδανική μέτρηση ζαχάρου. Όλοι ξέρουμε λοιπόν ότι το εύρος φυσιολογικών που δίνουν τα περισσότερα εργαστήρια είναι κάτι μεταξύ με 70 και 105 ή 110, κάπου εκεί. Στην πραγματικότητα, αν και το προς τα πάνω είναι φυσιολογικό, δεν είναι ιδανικό. Και αυτό το καταλάβαμε πρόσφατα, όπου μια, ένας ιδιότυπος οργανισμός στην Αμερική που ονομάζεται Kaiser Permanente, που είναι σαν ασφαλιστικός οργανισμός που κανονίζει τις που ορίζει ας πούμε, τα ασφάλιστρα βάση του τρόπου ζωής, δηλαδή αυτοί που γυμνάζονται πληρώνουν λιγότερα κτλ. Αυτό Ε, αυτός ο οργανισμός ασχολείται περισσότερο δηλαδή, με την προληπτική ιατρική παρά με τη θεραπεία σε περίπτωση ε, Αρρώστια που συμβαίνει φυσικά ούτω ή άλλω περιέχει και τέτοιο κομμάτι, τέλο πάντων, να μην αναλύουμε πολύ αυτό το θέμα. Αυτό που έκανε είναι το εξή: άρχισε να μετράει, να μαζεύει τα στοιχεία από τα άτομα που κάνανε πε, ε, περιοδικό check-up, κάθε χρόνο δηλαδή, μετράγανε ζάχαρο και προσπαθήσανε να δούνε πιο φυσιολογικό ζάχαρο αυξάνει τον κίνδυνο για μελλοντική ε, πιθανή εμφάνιση ζαχαρόδιαβίτη. Και βγάλανε έναν αλγόριθμο που λέει ότι για κάθε 1mg ε, ε, ζαχάρου πάνω από το 85 αυξάνεται 3% η πιθανότητα κάποιος να εμφανίσει ζαχαρόδιαβήτη στην επόμενη δεκαετία. Πάμε να το δούμε τι σημαίνει αυτό. Το 85 είναι 20 μονάδες κάτω από το ανώτατο φυσιολογικό, ας πούμε το 105. Τι σημαίνει όμως ότι αν για 85 έχεις 86, τότε η πιθανότητα στην επόμενη δεκαετία να διαγνωσίσεις με ζαχαρό διαβήτη είναι 3%. Εάν από 85 έχεις 90, η πιθανότητα να διαγνωσίσεις με ζαχαρό διαβήτη είναι 15%. Αν έχεις 95, που το βλέπω πολύ συχνά από την αλήθεια, η πιθανότητα είναι 30%. Ενώ αν έχεις στο ανώτατο φυσιολογικό, ας πούμε 105, που πολλοί θα σου πούνε ότι είναι φυσιολογικό, είναι φυσιολογικό, αλλά η πιθανότητα στην επόμενη δεκαετία να διαγνωστείς με ζαχαρόδι διαβήτη είναι 60% παραπάνω. Άρα σίγουρα είναι φυσιολογικό, αλλά δεν θα πρέπει να καθυσυχάζει το άτομο που έχει ένα τέτοιο νούμερο. Θα πρέπει να το κινητοποιήσει και να αναζητήσει τρόπους με διατροφή και άσκηση να το περιορίσει. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.